Λοιπόν, για πάμε. Για αυτά τα τελευταία 3 και 13. Τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Θα το μάθουμε λίγα συντόμως. Επαναφορά της μπάλας από ποιον, από τον Τόλια. Λιδάκης θα την πάρει για τη νίκη. Για τη νίκη, ναι. Θα στοχίσει, αυτό ήτανε. 45-43. Συγχαρητήρια και στους δύο. Συγχαρητήρια πραγματικά και στους δύο. Για χαρά σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Με παιχνίδι Summer μεταξύ Εθνικού Star και Μέλισσες. Η καθιερωμένη μας φωτογραφία πριν την έναρξη του παιχνιδιού και όλα είναι έτοιμα εδώ στο πανέμορφο στο των Μέλισσιων. Όλα για το πρώτο τζάμπο του αγώνα. Νικητές. Ο Σκαμπάνης και η παρέα του. Λουρίδης. Η μπάλα χαμηλά. Το καλάθι δεν θα έρθει. Είπε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Λουρίδης. Να βρει χώρο, θα το κάνει, θα το πετύχει το καλάθι, το πρώτο. Λουρίδης. Βελιδάκης. Καβάνης. Μαρίνος έχει φέρει καινούργια. Ζουρίδης πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βόλες. Και 51 αυτό το δεκάλεπτο. Εδώ στο πίσω γήπεδο Μελισσίων. Δεύτερο παιχνίδι για τις Μέλισσες, οι οποίες συγκινήσαμε θετικά τον Πεντούντο στην πρεμιέρα από τον Καθημάδος. Τσιαμπάνης. Ζουρίδη. Ενώ θα πάει αντίθετα το σκριν. Θα αφήσει με το δεξί, θα στοχίσει. Μαρίνος. Θα πάει προς το καλάθι, θα στοχίσει. Το παιχνίδι στο 0-3. Του τριών πόντων από την γωνία, άστοχο.
Αρκετίνης ο Λιμάουτ. Και από εκεί στο Μάρινο. Αρκετίνης. Έδωσε το σκριν. Στολιάς. Έλυσε στα κέρδη του μπάλα. Για να δούμε το Μπουγιούκο. Το βγάζει σε κενό θέρμα. Επιθετικό rebound από το Φράγκο, έχω την εντύπωση. Ο οποίος θα έχει δικαίωμα και για δύο ελεύθερες βολές την δυνατότητα να σπάσει το ρόδι, να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, να πετύχει τους πρώτους τους πόντους. Ας τώρα στην πρώτη. Είστε 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Ο Αργεντίνης έχει κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στην ομάδα του. Ο Εθνικός Στάρι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πραγματοποίησε καλή χρονιά στο Μουίντερ. Στους τριών πόντων την μπάλα στα χέρια του Μουγιούκου. Ο Γαριφαλάκης θα πετύχει το καλάθι. Και θα μειώσει τη διαφορά και πάλι στους δύο. Τζαμπάνης, Αργεντίνης, Τζουρίδης, ζητάει ο Τόλιας. Θα γυρίσει μέτωπο προς το καλάθι. Τζουρίδης για δύο. Μπάλα στα χέρια του Αργεντίνη. Κατοχή για τις μέγισσες. Yes, Δούκα στο παρκέ. Και ο Πατσής. Θα γυρίσει προς το καλάθι, δεν θα το πετύχει. Το 4-6 θα παραμείνει, 4-7. Αυτό το δεκάλεπτο, εδώ στα Ιωλίσια. Αυτή θα σταθήσει. Πάτσες.
είναι. Βλέπουμε από εδώ τον αγώνα. Η κάμερα είναι από εδώ. Στο βίντεο και μπορείς να το δεις από τον υπολογιστή σου. Κοίτα. Εκεί. Εκεί. Εντάξει. Οπ. Εδώ. Για να πιάνει καλά το γήπεδο. Γύρισε τη σιγά σιγά. Θα κοιτάς την μπάλα βασικά. Εδώ παίζεται τώρα η φάση. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, Δούκας. Πάρα τα δικά του χέρια βασιλευτός. Το 8 παραμένει το 56. Πάλι μπροστά την ομάδα του με 7-11 στο συν 4 εθνικό στάρ. Πάντα το προβάδισμα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι μέλησες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά το παιχνίδι. Λουκάς. Πάλι το σίδερο. Ζουρίδης. Για το τέλος του δεκατέλου. Θα πάρει το φάουλ. Και θα γίνει για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη. Έφερο στην δεύτερη. 10-14.
Πάλι στο Φράγκο. 14 λεπτά. Σκούκα. Για 3. Έστωπο. 13-14. Μέλησης μειώνει και πάλι στον πόντο. Αγγελίνης. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 13-14. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τώρα η Λίγο να ξεκίνησε. Το καλάθι από το Λούκα δεν θα έρθει. Το 13-14 παραμένει. Μαρίνος. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Εθνικός Σάρ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα, προσπαθούσαν οι μέλησες να τις ισορροπήσουν. Ο Σιαβάνης άστα το συγκλώδι. Καμπιόν Εθνικό Σταρ θα βγει. Μαρίνος. Καλάθι δεν θα έρθει. Λούκας. Σε μπροστά πλέον.
κέρδισαν το φάουλ. Ο Γιαζάκος θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 15-15. 7 και 11, δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στα Μέλισσα. Λούκας. Παραλίγο να του κλέψει την μπάλα, Μπουγιούκος. 5 δευτερόλεπτα. Πάνω θα πάρει το τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο και από εκεί στα χέρια του Σιαπάνη. Θα κατεβάσει και την μπάλα για τον καμπεόν εθνικό στάρ. Για να δούμε τον Μαρίνο. Για να βάλει ένα κυβερνητικό τη συνάμα δύσκολο καλά. Τελειδάκη. Σιαπάνη, το φλόντερ. Αστοχήσει. Μπάλα δεν ακούμπησε Στεφάνη. Ο χρόνο δεν ανανεώθηκε. Καταγή για τις Μέλισσες. Ο Καλακατσάνης θα περάσει στον πάγκο. Ζάκος ο Δελιδάκη, εκείνο για δύο, θα μειώσει το πόντο, 18-17. 5-10. Λούκας. Μπουγιούκος. Λούκας, για τρεις. Στολιάς πιο ψηλά από όλους. Μελάκι από τίστα σίγουρα χέρια του Μαρίνου. Καλή στην παίκτη του. Συνέχισε συγκεκριμένα τον Γιαζάκο για να του δώσει σκριν. Εκείνος θα στοχίσει. Μπάλα και πάλι για τον καμπεόν εθνικό στάρ. Συνδιαδύο από τον Γιαζάκο, υπάρχει να πηγαίνει δύο φορές Στεφάνη, δεν θα βρεις το πω. Λούκας. Γκαριφαλάκης. Στην γωνία περιμένει ο Μπουγιούκος, δεν του τη δίνει. Μπάνος. Λούκας, πέντε δευτερόλεπτα. Θα πάρει νέο τρίποντο. Άστοχος. Σιαπάνης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια. 18-19. Σωσή είναι ένας λιγός.
Καμπεών, εθνικό σπαρ. Γαριφαλάκης για 3. 21-19 στο συν 2. Ο κύριος με το νούμερο 13 το έχει το τρίποντο, το έχει αποδείξει πολλάκις φορές. Πάμε σε ένα time out. 3-30 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν, εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Έχουμε και πάλι παιχνίδι. Αργεντίνης θα στοχίσει, θα κοπεί στα ίσα από τον Μπουγιούκο στη συνέχεια. Το 21-19 παραμένει. Κατοχή και πάλι για τον καμπιόν εθνικό στάρ. Τόλιας. Τελειδάκης. Ο Μπουγιούκος θα πάρει την μπάλα, ευκαιρία τώρα για τις μέλισσες να αυξήσουν διαφορά. Καρυφαλάκης με ταμπλό θα στοχίσει, Ζουρίδης ο rebound. Ζουρίδης, Τόλιας, Τελειδάκης, Καμπάνης και Αργεντίνης ο Μαρκέ. Αργεντίνης θα κοπεί κεφάλι. Αργεντίνης θα κάνει όλα σωστά όταν βρίσκεται μέσα στο γραφείο και είναι να τελειώσει. Πρέπει να το κάνει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Έχει τα αθλητικά προσόντα, το ύψος, πρέπει να πατάει καλά και να σηκώνεται με αγκρέση, όπως λέμε στην γλώσσα την μπασκετική, να είναι πιο αγκρέση προς το καλάθι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Είναι αρκετά διστακτικό, soft την ώρα που πάει να τελειώσει τη φάση. Σκαπάνης, θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Και την ευκαιρία να σοφαρίσει. Μπάλα και πάλι για τον καμπιόν εθνικό στάρ. Μπάνος μαζί του. Μπουγιούκος, Γαριφαλάκης. Θα πάει ο Αργεντίνης πάνω του. Μπάνος. Περιμένει τον Γαριφαλάκη, τελικά δεν θα του δώσει. Θα πάρει εκείνο την προσπάθεια. Δεν θα δικαιωθεί. Αστοχός. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα να περάσουν και πάλι μπροστά. Με το σύντριο πόδο μου Βελιδάκη. Όχι. Προσοχή, ηρεμή, ρίχνει το τέμπο του παιχνιδιού. Ο Γαριφαλάκης είναι μόνος του. Έπρεπε να την έχει πάρει πιο νωρίς την μπάλα. Ο Πάτσης φωνάξε από τον πάγκο. Ο Γιούκος δεν τον είχε δει. Ο Γιούκος θα στήξει. Σκαμπάνης. Ψάχνει την πάσα, Ζουρίδης. Πάει προς το καλάθι. Και θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 21-22. Λίγα δευτερόλεπτα πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό, 1-4 για την ακρίβεια. Το παιχνίδι, ντέρμπι. Μπάνος θα πάρει το φάουλ. Ήταν το μόλις, συγγνώμη, το τρίτο ομαδικό. Για τον εθνικό στάρ, τον νεόν εθνικό στάρ, επαναφορά από την τελική γραμμή της baseline. Δεν θα τελειώσει η φάση. Μουλιούκος για 3, ούτε αυτός. Τάγκος προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα του Σπαρκέ. Κατοχή για τον εθνικό στάρ. Σαράντα δευτερόλεπτα. Πάμε σίγουρα για 2 λεπτά και βλέπουμε. Τόλιας. Κακή πάσα του.
Μπάλα θα περάσει, όχι. Θα παραμείνει στα χέρια των παιχτών του Καμπριών Εθνικό Στάρ. 38 δευτερόλεπτα. Τόλιας. 30, συγγνώμη, να διορθώσω. Ο Σουρίδης θα πάρει το τρίποντο. Αυτό. Ο Σουρίδης παραμένει. Ο Γιούχος θα σκορπίσει. Βάλης. Τόλιας. 10 δευτερόλεπτα. Μελιδάκης. Μπάλα πάει στο playmaker. Πολύ καλά κάνει. Μελιδάκης ένα... ουσιαστικά θα στοχίσει 21-22 λοιπόν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Θα επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Επιθετικό rebound. Ούτε σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο από τον Κατσάνη. Τώρα εδώ θα δείξει τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι η συγκεκριμένη φάση. Πάτσις, Λούκας. Ο Καρακατσάνης είναι μπροστά από την ώρα. Γκαριφαλάκης από 45. Μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Ζουρίδης. Για να δούμε το Ζουρίδη. Μιδάκης. Καρακατσάνης θα πάρει το φάουλ. Συνηθίζει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Πάνω στην προσπάθεια έχει κοπεί και πολύ σωστά. Σημασία έχει ότι μπήκε. Τώρα πώς μπήκε, δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό ρόλο. Είχε έναν τόνο ρηματικό, η αλήθεια είναι αυτή η βολή. Όταν βλέπετε ταμπλό, σε βολή και τρίποντο, Ζουρίδης. Εκτός από έτσι ο Κάρε, ξέρω εγώ τον Κάρε και ο Χάντε. Και παράγοντας τούχη. Κάκα τα ψέματα. Ντούγκας. Θα παίξει να είναι τώρα. Όχι πολύ καλή ιδέα η αλήθεια. Είναι ο Ντούγκας όχι στο τρίποντο. Και ο Γαριφαλάκης επίσης. Εδώ το παράκανο μικρός. Ο κακής πρέπει να παίξει που πήρε. Τελιδάκης. Καρακατσάνης, Αργεντίνης. Πρέπει να σηκωθεί καλά εκεί τώρα. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα κερδίσει κανένα φάουλ. Ζητώ συγγνώμη, ο Ρεφ είναι μπροστά, λέει καθαρά, ακουμπάει μόνο μπάλα. Ο Λιούκος θα γυρίσει την μπάλα με υπομονή, σε τριών πόντων. Καρακατσάνης ελέγχει το rebound και ψηλά από όλους. Εκεί η πάσα του δεν την εκμεταλλεύει τον Καρακατσάνης. Ο Ντούγκας θα κρατήσει την μπάλα του παρκέ και όχι μόνο αυτό, αλλά σε χέρια σε παίκτη του. Ο Παπαδίας τώρα έπεσε πάνω στον Τσάτσα. Εντάξει, όλα καλά, σηκώθηκε. Θα πάρει το φάρο τον Καρακατσάνη. Καρυφαλάκης, Μπάνος. Θα πάει προς τα μέσα βήματα. Έκανε το λάθος ο Μπάνος.
21-23 θα παραμείνει. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Με όλη τη σημασία της λέξεως, καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την άλλη, ούτε να χτίσει σημαντικές διαφορές. Τζουρίδης με ταμπλό θα στοχίσει. Αργεντίνη στο rebound. Θα πετύχει το καλάθι. 21-25 στο συν 4 καμπιόν εθνικό σταρ. Παπαδιάς, Καρυφαλάκης θα προσπληθεί και πάλι στο Παπαδιά. Τσάτσα τον πιέζει. Δούκας με τον Καρακατσάνη απέναντί του. Ο Δούκος το αφήνει το σκριν για ένα βήμα θα παίξει το πικ. Ο Δούκας παίξει μια ατομική ενέργεια. Θα στοχίσει. Μια καλή άμυνα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να απομακρυνθούν κι άλλο. Ο Μπουγιούκος κόβει καθαρά τον Αργεντίνη, κατοχή για τους Μέλισσες. Έχουμε αλλαγή σε time out. Έχουμε time out, 6:40, πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Μια απαραίτητη συνεργασία εδώ που ήταν κατέρα στους δύο πάγκους. Και έχουμε παιχνίδι. Φράγκος. Μπάνο. Τον Αργεντίνη κολλημένο πάνω του. Παπαδιάς είναι good side. Για τρεις. Είναι κακό. Το ξέρει και ο ίδιος. Καρακατσάνη σε ακόμα ένα αμυντικό rebound. Πάει σε μια post post. Δεν θα του κάνει το κατέρι πορτοκαλί. Επιμένει. Μπάλα και πάλι στον ίδιο. Το κλείνουνε ο Πάτσης και ο Φράγκος. Τι λέει ο ρεύκο θέμα είναι ότι πάτησε γραμμή. Κατσάνης η αλήθεια είναι ότι παίζει με πέρυσι ο πάνος και στις δύο πλευρές του μπάσκετ. Το ζει στο 100%. Φράκος για τρεις. Σίδερο. Μπάλα στα χέρια πιάνει ο Αργεντίνη. Ο οποίος θα πάρει τον φάρο τον Παπαδιά. Τόλιας ετοιμάζει για να περάσει στο μπάσκετ. Στο θέση πιάνει να δούμε. Ο Καρακατσάνη. Δελιδάκης. Σάγκεν την πάσα, Αργεντίνης. Είναι μπροστά του ο Δούκας. Δελιδάκης για δύο. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάτο τον Αργεντίνη. Θα μπει στον αέρα. Ούτε αυτός. Νέο επιθετικό από την δουλειά. Όποιος και θα κερδίσει το φάουλ. Καμιλά φυσικά. Ήταν μόλις το δεύτερο. Ομαδικό. Δελιδάκης. Σταματάει. Άρη την προσπάθεια. Θα στοχίσει. Το Φράγκο, Παπαδιάς, 21-23-25, ρίχνει τη διαφορά στο καλάθι. Κόλιας. Θα συνεχίσει. Αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχουμε αλλαγές. Στον πάγκο Δελιδάκης Αργεντίνης. Στο παρκέ Σιαπάνης. Τσάτσας. Τόλιας. Ζουρίδης. Βλέπουμε και τον πέμπτο της παρέας, ένα νέο πρόσωπο επίσης. Το νούμερο να δούμε μόνο. Ποιος είναι ο αυτός, ο Μελάς είναι. Ο Μελάς είναι, ναι. Ο Λέων, ωραίο όνομα. Ένας αλλά Λέων. Λοιπόν, Παπαδιάς. Μπάτσης. Μπάτσης την μπάσα, του πάρει τον Παπαδιά. Αυτός τον Μπάτσι, ποιος δεν θα τελειώσει. Ζουρίνης ελέγχει. Τόλιας. Τον Τσάτσα.
Γιαμπάνης είναι μόνος του. Έχει το χώρο. Θα μπορούσε να πάρει το σουτ. Δίστασε, πέρασε τον Ντόλια εν τέλει. Εκείνος με ταυλό θα δικαιώσει την έμπνευση του συμπαίκτη του. Θα εκμεταλλευτεί τα προσόντα του, τα πλούσια επιθετικά. Πίσω στο γραφιστό και θα κάνει το 23-27. 2:53 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η μάχη καλά μένεται. Φράγκος. Λούκας. Θα στοχίσει. Καμπάνης. Τσάτσας. Τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να σουτάρουν. Μελάς για τρεις, αστοχίσει. Προσπάθησε ο Καμπάνης να πάρει το τελικό. Εν τέλει μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπάνου. Αυτός θα πάρει και το φάουλ. Yes. Μπογιούκος. Στον αδελφό του τον Αλέξη. Ψάνει την πάσα. Σταμάτησε την τρίπλα. Μπογιούκος. Έκλεισαν εκεί Δελιδάκης και Γιαζάκος. Φάουλ πρώτο στο τελευταίο. Έχουμε πολλές διότι ο Καμπεών εθνικός στάρ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. 2:54 με το σκορ στο 23-27. Χαμηλό σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες, ειδικά από τις μέλισσες. Πάλι στο καλάθι 25-27, είπαμε οι δύο ομάδες και πρωτίστως ο Καμπεών εθνικός στάρ που έχει μείνει και για την πιο πολλή ώρα σε θέση οδηγού. Δεν μπορούν να χτίσουν σημαντικές διαφορές. 21-27 με ένα 4-0 τον Κυπεδούχο. Είναι 25-27. Μελάς. Πάρει την προσπάθεια. Την μπάλα θα αναπηδήσει δύο φορές στο κεφάλι. Ο Γιαζάκος παλεύει για το rebound, τα πατικά του χέρια. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Ευκαιρία τώρα για τις μέλισσες. Είτε να σοπαρίσουν, είτε να περάσουν μπροστά, εφόσον ευστοχήσουν από τον τρίποντο. Σε man to man πάντα ο Καμπεών έχει μπροστά. Δούκας. Λίγος. Για τρεις. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα και κόλλησε. Θα δούμε τι θα δείξει το μελάκι. Εδώ οι μέλισσες. Η μπάλα είναι για... Για τις μέλισσες είναι. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του κομισάριου της αναμέτρησης του κύριου Διαμαντή Βαλσινάκη. Διακρός του αγώνα. Ο Φώτης ο Τονομάκης. Λοιπόν, η πάσα του Μιλίκου. Για εκεί που την έστειλε. Λούκας, Λούκας για το προσπέρασμα. Επιθετικό ριμπάλο τον πάνω. Για να δούμε αν θα έρθει από τα χέρια του. Ναι, θα έρθει από τα χέρια του. 28
27. Επέστρεψαν. Το σύν 1, προβάδισμα βραχίας κεφαλής. 1 και 10 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για απάντηση. Λάθος πάσα, Μάρινο. Περίμενε ότι ο Δημητάκης θα παρέμεινε στη θέση του. Δημητάκης όμως έκοψε ο Δούκας για 3. Βάζω από ποιον, από τα χέρια του Μελά και από εκεί, από τα του Μάνου. Αυτός ακούμπησε τελευταίος. Με το σε 8, το σε 7 παραμένει. Σιαμπάνης. Λελιδάκης για 2. Θα στοχίσει. Τι έχουμε τώρα εδώ. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Δελιδάκης, έχω την εντύπωση. Ή όχι. Όχι, ο Δελιδάκης το κάνει. Ο Δελιδάκης το κάνει και αν το έχει. Φάουλ δεν υπάρχει. Η μπάλα απλά πέρασε στην κατοχή των παιχτών της παρέας του Μπουγιούκου. Φράγκος. Καμίζει ο Μπάνος με το σπίτι. Ο με τον Μαρίνο απέναντι του Σαμπάνη και τώρα τον Τούλια. Μπάλα δεξιά, η Γιουγκούκο για 3. Είναι καλό. Θα στοχίσει, μπάλα στο σύνολο. Πόσο χρόνο θα πρέπει να δώσει την μπάλα. Γκρίνικο πάσα. Για 2, όχι Μελά στην εκνοή. Δεν θα στοχίσει. Λοιπόν, 28-27. Τέλος τρίτου δεκαλεπτού. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε για ένα μεγάλο τέταρτο, για μια μεγάλη τέταρτη περίοδο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελευταίο δεκάλεπτο. Για να δούμε τι γίνεται και στο πρώτο ημιτελικό της Elite League. Ήδη γίνεται 96-42. Είναι μειώσει στις 12, μάλιστα. Αυτό έχουμε εδώ να βλέπουμε. Λοιπόν, Μελά θα στοχίσει. Τόλια, κεφάλι στο Μελά. Δεν θα του κάνει το κατήρι. Εκ νέου η Πορτοκαλί. Γίνεται ένας μικρός καμός για το ποιος θα πει νικητή στην διεκδίκηση της μπάλας. Κατοχή για τις μέλισσες. Λοιπόν, καλά θα έρθει για τις μέλισσες. 30-27 η διαφορά στους 3 πόντους. Το momentum τώρα είναι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Τόλιας σε μια προσωπική ενέργεια. Το τελείωμα του έλειψε, τα έκανε όλα εξαιρετικά. Πρέπει να βρει λίγο πιο γλυκά την μπάλα. Ο Γαριφαλάκης τώρα εδώ θα κόψει στα ίσα του Σαμπάνη. Φράγκος. Ο Γαριφαλάκης είναι στη μέρος έξω από την γραμμή των 6.75. Ο Φράγκος τον βλέπει. Ο Γαριφαλάκης θα την ξαναδώσει. Ο Φράγκος θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2. Yes.
έκδοση δεύτερη. 31-27. Καμπάνης. Ο Λούκος θα τον κόψει, θα τον σταματήσει καθαρά για την ακριβία. Ο Μαρίνος είδε αριστερό ελεύθερο διάδρομο. Μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά του ο Μπουγιούκος. Για να δούμε τον Τζόλια τώρα. Έχει και Μπουγιούκο και Μπάνο με υψωμένα τα χέρια γύρω του. Κάτι το οποίο θα τον δυσκολέψει να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Φράγκος. 8-46. Για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Θα πιαστούμε και έξτρα πεντάλεπτο. Δεν είναι απίθανο. Ειδικά στο αποψινό παιχνίδι. Βελιδάκης. Τώρα το έκανε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Στη συνέχεια από τα χέρια του Αργεντίνη την μπάλα πέρασε εκτός. Τέσσερα, 27. Μαρίνος. Θα πάρει το screen. Θα πάει με τη μέσα, Αργεντίνης. Ο Βελιδάκης είναι έξω την γραμμή των 6.75. Θα στοχίσει, νέο επιθετικό. Ο Αργεντίνης, είπαμε, υπάρχει ένα ζήτημα με τον Αργεντίνη. Τα κάνει όλα σωστά. Έχει κερδισμένα rebound και δύο επιθετικά που δίνεται δυνατότητα να τελειώνει τις φάσεις και δεν το κάνει. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει λίγο γιατί είναι μέσα στις δυνατότητες του. Είναι κρίμα να μην προσθέτει στο ενεργητικό τόσο της ομάδας του όσο το στοπικό του σε δύο πόντους. 34-27 μπροστά η Μέλισσα, Δελιδάκης. Μπάλα χαμηλά στον Αργεντίνη. Θα πετύχει το καλάθι τώρα, θα το κάνει, 34-29. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, πρέπει να είναι πιο aggressive όταν παίρνει την απόφαση να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Την μπάλα από τα πόδια του Ζουρί θα περάσει εκτός. Καρακατσάνης ετοιμάζεται να περάσει ο Αργέ. Και 53. Αργεντίνης. Ο Ζουρίδης ζητάει την μπάλα. Περάσει χαμηλά στον Καρακατσάνη. Πάντησε τη γραμμή. Την μπάλα θα περάσει για τις μέλησες. Παιχνίδι στο Περιστέρι στο 61-46, 15 πρώτος στο Κυφάδο. Είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκληση στο τελικό. Ήταν πριν το παιχνίδι, πόσο μάλλον τώρα. Επιθετικό ριβάλλον τον Καρακατσάνη, Δελιδάκης, γιατροί στο χρειάζονται. Όχι, Αργεντίνης επιθετικό, το πάμε και πριν. Έχει πολύ σωστές τοποθετήσεις στο ζωγραφιστό της αντίπαλης ομάδας. Ο Καρακατσάνης θα πετύχει το καλάθι. Βγάζει και τη γλώσσα σαν τον Μάικλ Τζόρνταν. Αυτά είναι. 34-31. Oh.
5 και 37. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φράγκος θα πάρει το φάουλ. Όλο το οποίο του θα δίνει ο Λιβίνης με το σώμα. Ακόμα και να ισοφαρίσει εφόσον ευστοχούσα τον τρίποντο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Μπάνος. Σε ένα time-out. Λοιπόν, το time-out τελείωσε. Το σκορ πάντα στο 34-31. Πάνος. Πάνος τώρα το μπάτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι διακοψιά αυτή η αλήθεια είναι. Χωράει ο ένας το 14, άλλος το 15. Δεν θέλει και πολύ. Καταλαβαίνετε. Ένα μυαλό, δύο μάτια. Και 3.000 παιχνίδια για τον χρόνο. Όχι, εντάξει, υπερβάλλω. Πώς βοήθησα, τελειώσει τη φάση. 34-33. Ο Εθνικός Στάρ γυρώνει τον πόντο. Καρφαλάκης. Προσπάθεια Κώστας Λούκα, ο Δούκας το έσταξε. 36-33, τι καλαθάρα ήταν αυτή που έβαλε. Καρυπαλάκης ελέγχει το ριμπάου και πάλι στο Δούκα. Θα αφήσει με το δεξί, θα κάνει το 38-33. Συνεχόμενος πόντος του, μετράνε 4-0, 4 αναπάτητη πόντη από τις Μέλισσες και το σκορ εδώ στο κλειστό των Μελισσίων στο 38-33, η διαφορά στους 5. Ζουρίδης.
που απομένουν 8 δευτερόλεπτα. Μαρίνος έχει κερδίσει το φάουλ και είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Χρειάζονται τώρα τις βολές οι φιλοξενούμενοι για να μείνουν στο παιχνίδι. Εύστοχος η πρώτη, 39-34. Την προς πίσω Καλακατσάνης για τρεις, άσπροφος μαζεύει ο Αργεντίνης. Ευκαιρία τώρα για τον Γαβιό να μειώσει ακόμα περισσότερο και να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης. Ζουρίδης για τρεις, σίδερο, την πάνω από ποιον. Την πάρα στα χέρια του Δούκα, ακολουθεί ο Αργεντίνης, για να δούμε. Θα κερδίσει το φάουλο του Δούκας. Έχει δικαίωμα για δύο. Σκόρσο 39-35. Πολύ σημαντικές συμβολές του Ζούκα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Μυστικό από τα χαρίσα λοιπόν στην πρόκριση. Περιμένουμε να μάθουν αντίπαλοι στο τελικό. Για να δούμε θα βρεθεί η ομάδα να τους κάνει τη ζημιά. Έχω μία στο μυαλό μου. Δουγκάς. Άστοχος. 40-35, μία στις δύο. Επίσης τα τελευταία δύο λεπτά. Ζουρίδης. Πάσα του στο Δελιδάκη είναι πολύ καλή. Εκείνος θα μείνει για λίγο στον αέρα. Αργεντίνης και πάλι μαζεύει. Θα στοχίσει. Επιμένει και νέο επιθετικό. Με την τρίτη προσπάθεια θα κερδίσει φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Ας δώσει η πρώτη. Θα μαζέψει τον επιθετικό Δελιδάκης. Θα πετύχει ένα μεγάλο καλάθι, 40-37. Ο Δελιδάκης ρίχνει τη διαφορά σου. 3 πόντους, 1-32. Τα πάντα είναι ανοιχτά στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι. Οι μέλησες έχουν προβάδισμα 3 πόντων. Τεχνική ποινή μάλιστα. Ο Καλακατζάνης μπαίνει στο παρκέ. Ο Γκαμπίον εθνικό στάρ ξαφνικά βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με 6 παίκτες. Οι ρευτοίδαν. Τεχνική ποινή. Ο Γαρυφαλάκης δεν θα το αφήσει έτσι. 41-37. Η Σιαβάνης δεν μπορεί να το πιστέψει. Έχει μια τρέλα ο Καλακατζάνης. Η αλήθεια είναι που εμάς προσωπικά μας αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Η άμυνα εδώ των φιλοξενούμενων είναι εκπληκτική. Thank you.
Εντάξει, μια μικρή ένταση, εντάξει, λογικό. Λίγο ότι το μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού, λίγο εκούρασε, δεν θέλει και πολύ, αλλά τα παιδιά εδώ είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δεν τα φοβάμαι, δεν λιτάχεις. Τόλιας, Αρχεντίνης, θα πάρει το φάουλ, 1-17. Και το δωματικό για τις μέλισσες, δεν υπάρχουν πολλές. Το παιχνίδι στο Βουσούπε τελείωσε, τελικό σκορ 80-58. Σκαμπάνης με το δεξί, 41-39, 65 δευτερόλεπτα κατ' οπέλος. Ο Μαρίας θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων κολλών. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Χρειάζονται σκορ τώρα εδώ. Ο φάουλ σε ποιον, επιθετικό της Γουρίδη. Πάνω στο Δούκα. Στο συν 4 οι μέλισσες. Έχουν το προβάδισμα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ας το δώσει η πρώτη ο Τολιάς. 43-39 παραμένει η μέλισσα σε αυτή τη στιγμή. Είναι το φαβορί για την νίκη. Είναι το φαβορί για να κάνουν τη δεύτερη νίκη τους σε δύο αγώνες στο μπασκετάκι Summer League στην κατηγορία της Development. DBG Warriors Basket Case, το παιχνίδι που ακολουθεί αμέσως μετά για τον ίδιο όμιλο, για να κλείσει πολύ όμορφα η μέρα μας. Μπάνος στο σίδερο. Μπάνος. Τόλιας. Τζουρίδης, θα γυρίσει, θα στοχίσει, Αργεντίνης, καλάθι και φάουλ! 43-41, συγγνώμη. Πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Αργεντίνη. Πολύ μεγάλο καλάθι, πολύ μεγάλο κερδισμένο φάουλ. Αν βάλει και τη βολή, απομένουν 32 δευτερόλεπτα, σχεδόν 31-90. Στοχίσει. 43-41 θα μείνει χρόνος και για τον καμπεόν εθνικό στάτ. Δεν πρέπει να κάνουν φάουλ σε καμία περίπτωση. Πρέπει να δουν λίγο το χρόνο. Πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα. Λούκας θα πάρει το τρίποντο για να το τελειώσει. Όχι, Αργεντίνης δεν υπάρχει για να το πει στην παράταση. Του κάνει φόρο Γάρι Φαλάκης. Στα 10 δευτερόλεπτα. 10-57. Και τώρα όλο το βάρος πέφτει στον Δελιδάκη. Το παιχνίδι φλερτάρει και με την παράταση. Εύσοδος η πρώτη. 43-42. Τα τρία όλα, πάμε σε time out.
να δούμε τι θα δούμε για αυτά τα τελευταία 10 και 57 που απομένουν. Θα έχουμε παράταση ή κάποια από τις δύο ομάδες θα το τελειώσει στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι. Για να δούμε. Φράγκος είναι επαναφορά. Λούκας. Γκαρβαλάκης. 6 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την προσπάθεια. Κοιτάξτε τι καλά τι έβαλε ο άνθρωπος. Τι καλά φέρα ήταν αυτή ρε Γκαρβαλάκη. 3 και 13. 45-43. Τι καλά τι ήταν αυτό. Με στήριξε στον απόδικα, Λάιδα. Τι έκανε ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα time out.